Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Έχει ήδη ξημερώσει, τυπικά τουλάχιστον, Παρασκευή 31 Μαρτίου. Τέλειωσε και αυτός ο Μάρτης και δεν τελειώνει ήσυχα. Είναι Ιπατίου, Επισκόπου, Γανγρών και Ακακίου. Αυτό που όλοι ξέρετε ίσως είναι ότι είναι η τέταρτη χαιρετισμή και η Ανατολή στις 6 και 13. Εδώ και τώρα λοιπόν, απόψε, χωρίς σύνοψη των ειδήσεων, άλλωστε οι μανιακοί της πληροφόρησης έχουν χορτάσει από τα γεγονότα και την εξέλιξή τους. Αν μάλιστα υπολογίσει κανείς ότι ήδη με παρέμβαση του εισαγγελέως έχει ζητηθεί από τους κατατόπους εισαγγελείς να ασκηθεί δίωξη εναντίον όσων έχουν μπλοκάρει τις εθνικές οδούς για παρακόλληση συγκοινωνιών. Εδώ και τώρα όμως είναι εκλεκτότερη παρά ποτέ, θα έλεγα, η σημερινή παρέα. Να υποδεχτώ λοιπόν μαζί σας σε μια προσπάθεια προσέγγισης της επικαιρότητας, αυτής που φαίνεται και αυτής που δεν φαίνεται, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο του Συνασπισμού. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πιστεύουμε ότι και τα κόμματα εκτός Βουλής εκπροσωπούν ούτως ή άλλως μια πολύ σοβαρή μερίδα κόσμου. Άλλωστε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην Ελλάδα, αμφιβάλλει κανείς για το μέγεθος των κομμάτων. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Ακριβώς. Ο κύριος Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, ανεξάρτητος βουλευτής, αγαπητός φίλος. Φαντάζομαι ότι ένας ανεξάρτητος μπορεί να διατείνεται ότι εκπροσωπεί περίπου τους πάντες, κύριε Παπακωνσταντίνου. Το λευκό, το άκυρο, η ψήφιση, η υπερψήφιση περιστασιακών κομμάτων μου δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξω ότι ενδεχομένως να εκπροσωπώ ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τα κόμματα. Ακριβώς. Να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Δημήτρη Γόντικα, μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και εκ των λιγότερο εμφανιζομένων. Κατά αυτή την έννοια το θεωρώ τιμητικό ότι είστε απόψε εδώ. Αν και το κόμμα σας έχει τουλάχιστον σήμερα, για να μην πω τις τελευταίες μέρες, επιβαρυνθεί με την κατηγορία του κεντρικού υποκινητή οποιασδήποτε εξέγερσης, επιτρέψτε μου τα προφορικά εισαγωγικά, έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το κόμμα μας απλώς είναι πολύ συνεπές σε ό,τι διακηρύσει, ό,τι θα είναι πάντα στο πλευρό των εργαζομένων. Μάλιστα. Κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες και υποθέσεις. Επομένως, οι εργαζόμενοι στο πρόσωπό σας εκπροσωπούνται εδώ. Και οι αγρότες εκπροσωπούνται. Οι αγρότες είναι εργαζόμενοι. Θα τα κουβεντιάσουμε. Και με πολύ ζεστασιά και φαντάζομαι, μιλώ και εκ μέρους όλων των παρισταμένων εδώ, να υποδεχθούμε έναν άνθρωπο υπεράνω όχι πάσης υποψίας, αλλά γενικής εκτιμήσεως. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Μαχαίρας, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Καλά το είπα, ολόκληρο, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το ΕΔΙΕ, δεν καλά. Ακούγεται προφορικά. Αλλά είστε όμως και επίτιμος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης και αύριο ξεκινά, σήμερα δηλαδή, το 12ο συνέδριο. Ένα 12ο συνέδριο που τρέχει στην Πάντιο σε μια εποχή που ο κόσμος μόνο ειρηνικός δεν είναι, κύριε Μαχαίρα. Είναι και αυτό ένας λόγος που έχει ιδιαίτερη σημασία και ο δεύτερος λόγος είναι ότι συμπίπτει με την επέτειο των 40 χρόνων από την εμφάνιση του φιλιρηνικού κινήματος στη χώρα μας. Ενός φιλιρηνικού κινήματος που έχει καταθέσει πολλά. Θα δώσετε και βραβεία Λαμπράκη. Ναι. Γρηγόρη Λαμπράκη. Γρηγόρη Λαμπράκη σε 15 περίπου πρόσωπα, δηλαδή προσωπικότητες ας πούμε της χώρας μας που έχουν συνεισφέρει πολλά στον αγώνα για την ειρήνη. Κύριε, αρχίζοντας τη συζήτηση, βρισκόμαστε μπροστά σε δύο φαινόμενα. Θα έλεγα φαινόμενα για να αδραχτούμε από αυτά. Έχουμε μία περίπου εμπόλεμη κατάσταση στο εσωτερικό. Και το λέω το εμπόλεμη κατάσταση με πάσα ανεπιφύλαξη, δεν αρέσκομαι σε βαριές κουβέντες, αλλά είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλά κοινωνικά μέτωπα ανοιχτά. Και οι συγκρούσεις είναι εδώ, τις βλέπουμε κάθε μέρα. Θεωρώ σύγκρουση και το γεγονός ότι συμβαίνουν πράγματα χωρίς κατά ανάγκη να χυθεί αίμα. Όταν θα χυθεί αίμα, τότε πια θα μιλάμε για πολύ βαρύτερα πράγματα. Και είμαστε και σε μία περιοχή του κόσμου που λέγεται Βαλκάνια, είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και σε έναν κόσμο ολόκληρο ο οποίος σπαράσεται από συγκρούσεις ή από απειλές. Κύριε Κωνσταντόπουλε, πώς συμβαδίζει η διάθεση για ένα καινούριο κόσμο που άλλοι την ερμηνεύουν ως νέα τάξη πραγμάτων, άλλοι ως μια διάθεση να λύνονται οι διαφορές με άλλον τρόπο, με όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε και που κανείς δεν ξέρει πού θα πάνε τελικά. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και ρευστή περίοδο. Υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας μια έντονη δυσφορία. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από τίποτε και πουθενά. Υπάρχει μια γενικευμένη κοινωνική αναστάτωση, ακριβώς γιατί τα προβλήματα έχουν μείνει άλυτα εδώ και χρόνια, σωρεύονται στους ώμους της κοινωνίας.
Και υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο εντείνει αυτά τα προβλήματα, αυτή την αναστάτωση και αυτή τη δυσφορία. Ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται για μια ακόμη φορά μια πολιτική, αδιάφορη για αυτά τα προβλήματα και ανάλγητη κοινωνικά για τις επιπτώσεις που σωρεύονται στους ώμους της κοινωνίας. Γύρω μας συντελούνται διεργασίες οι οποίες αλλάζουν την όψη του κόσμου με τρόπο ραγδαίο. Εμείς και είμαστε στην τρύπα της απομόνωσης και έχουμε μειωμένο διπλωματικό κύρος και έχουμε ξεκόψει από τα προβλήματα και τις προσπάθειες που οι κοινωνίες της Ευρώπης και του άλλου κόσμου βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα, ασχολούμενοι με αυτά τα φαινόμενα τα οποία και εσείς επισημάνατε προηγουμένως. Να σας πω την παρατήρησή μου. Είναι φανερό ότι έχει αναστατωθεί ο κόσμος. Είναι φανερό ότι την ευθύνη την έχει και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί αυτά τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν προεκλογικά για εκμετάλλευση και για εντυπωσιασμό και μετεκλογικά τα άφησαν όλοι ή τα πέταξαν στη χωματερή του παλαιοκομματικού τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Την ώρα που συντελείται αυτή η γενικευμένη αναστάτωση, δεν πιστεύω ότι υπάρχει σε άλλη χώρα του κόσμου κυβέρνηση της οποίας να μην συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε όλη αυτή την περίοδο δεν συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο να ασχοληθεί με ένα θέμα που είναι της ευθύνης του. Η κυβέρνηση δεν είναι η μεμονωμένη υπουργή, ούτε είναι υπεράνω των υπουργών και του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Την ίδια ώρα λοιπόν που δεν συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο, σημαίνει κάτι επίσης ενοχλητικό. Αυτό είναι ενοχλητικό. Ένα δεύτερο ενοχλητικό στοιχείο. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου που είναι αναστατωμένος, γύρω από όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δίνουν την αίσθηση μιας κοινωνίας η οποία αγωνιά και αγωνίζεται να βγει από τα αδίέξοδά της, υπάρχει η ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ υπουργών της ίδιας κυβέρνησης. Αυτά που λέγονται μεταξύ των υπουργών είναι τόσο αιχμηρά και δολοφονικά, ώστε ο απλός πολίτης δεν θα τα άντεχε. Και όμως λέγονται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα δέχονται κατά κέφαλα όλα αυτά τα προβλήματα που πέφτουν. Να σας πω και μία ακόμη παρατήρηση. Την ώρα που συντελούνται όλα αυτά, περνάνε σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα όπως η ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων της Καραμαγκά. Προβλήματα όπως αυτά τα οποία συντελούνται στην εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με την αντιμετώπιση της τουρκικής πολιτικής. Μάλιστα. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ. Ξέρετε γιατί, είναι πολλά τα θέματα και θα τα θέσουμε. Να σας πω και μια τελευταία παρατήρηση. Βέβαια. Όλα αυτά που ενοχλούν και προκαλούν έχουν και μια ουρά την οποία την είδα σήμερα στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων. Η νεολαία των δύο μεγάλων κομμάτων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις φοιτητικές εκλογές, ξοδεύουν εκατομμύρια για τηλεοπτική διαφήμιση. Την ίδια ώρα που λέμε ότι πρέπει να περικοπούν οι δαπάνες, να υπάρξει οροφή στις προεκλογικές δαπάνες των κομμάτων, να μην υπάρξει αυτή η σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Η νεολαία εξυγχρονίζεται. Δίνουν στις νεολαίες τους εκατομμύρια για να κάνουν εμπορικού τύπου διαφήμιση προκειμένου στις φοιτητικές εκλογές να επιβεβαιώσουν ή να μην επιβεβαιώσουν αυτή την τραμπάλα που παίζουν. Και που όλοι θα διατείνονται ότι είναι κερδισμένοι. Αυτό και είναι που κλασικό. Όλοι θα χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών για επιβεβαίωση. Ένα θέμα απαράδεκτο. Να κρατήσω αυτές τις επισημάνσεις και να γενικέψουμε τη συζήτηση. Αν έχετε την καλοσύνη, μόνο δύο σημεία για τα οποία νομίζω ότι είναι ενοχλητικά, τα οποία σημαίνει. Πρώτον, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση έχει την ευθύνη για το κλίμα, το πολιτικό και το κοινωνικό που διαμορφώνεται. Η θεωρία των υποκινητών και εκείνων οι οποίοι ραδιουργούν για να την υπονομεύσουν, είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε έξω από την κυβέρνηση, είναι αναχρονισμός πολιτικός, είναι παλαιοκομματική νοοτροπία. Επίσης, η επίδειξη αυταρχισμού, απάθειας, αδιαφορίας, είναι επίσης αναχρονιστική νοοτροπία. Και κάτι ακόμη επικίνδυνο, η ποινικοποίηση, ναι. Ο εισαγγελέας που πηγαίνει. Την ίδια ώρα λοιπόν που ανάβουν οι φωτιές των κοινωνικών προβλημάτων, ούτε η κυβέρνηση μπορεί να δείχνει απάθεια, αυταρχισμό και αδιαφορία, ούτε η αντιπολίτευση να αρχίζει το χορό γύρω από αυτές τις φωτιές για την μικροκομματική εκμετάλλευση αυτών των προβλημάτων. Έχοντας μια διάθεση στην κουβέντα μας να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Παπακοσταντίνου, θα έλεγα ότι και με βάση αυτές τις πρώτες επισημάνσεις, για τις οποίες τουλάχιστον στο επίπεδο των επισημάνσεων, δεν μιλάμε για τις εκτιμήσεις, δεν διαφωνεί κανείς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Σε αυτή την αναστάτωση
παίζονται και θέματα εξωτερικής πολιτικής πολύ σημαντικά. Δεν πάει πολύ καιρός που μιλούσαμε για τον κύριο Μαγκάκη που παρολίγο να παραιτηθεί, αλλά δεν παραιτήθηκε τελικά. Ο κύριος Ζιπέ μας φέρθηκε όπως μας φέρθηκε, έγινε και διάσημο πρόσωπο στην Ελλάδα. Μόλις προχθές δήλωνε ότι πάει στην Τουρκία και καθώς βλέπει και τη γενοκτονία των Κούρδων, αισθάνεται ότι μιλάει σε τοίχο. Αυτό τον τοίχο λοιπόν που λέγεται Τουρκία, εμείς τον φέραμε σε ένα ενδεχόμενο δολωνιακής ένωσης με την χώρα μας και ξαφνικά αρχίσαμε να μιλάμε για την κρίση που θα έχουμε στο Μπαμπάκι, για την κρίση που θα έχουμε εδώ, για την κρίση που θα έχουμε εκεί. Τα τρακτέρ είναι στους δρόμους, οι άνθρωποι κινδυνεύουν, κανείς δεν καταλαβαίνει πια τίποτα. Ο κύριος Παπούλιας είναι στη Σόφια και εσείς τελικά δεν γυρνάτε στη Νέα Δημοκρατία παρά τα όσα είπατε στον κύριο Έβαρτ. Τι είπα στον κύριο, δεν θυμούμαι να είπα τίποτα ιδιαίτερο. Είπε ότι τον αγαπάτε πολύ και ότι τον εκτιμάτε. Μα είπε ότι με αγαπάει και αυτός. Λοιπόν, εγώ τον ανταπέδωσα. Και σας είπε να πάτε στο κόμμα. Για να πω απλώς ότι η διαφορά δεν είναι προσωπική, η διαφορά είναι πολιτικής γραμμής. Απλώς διαφωνώ με τη γραμμή την οποία ακολουθεί το κόμμα στο οποίο ανήκα. Τώρα, σε αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος, δύσκολα θα πει κανείς ότι μπορεί να διαφωνήσει. Είναι μια διαπίστωση αυτού που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Μόνο θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι προβλήματα υπάρχουν πάντοτε. Ουδέποτε καμιά χώρα μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει λύσει τα προβλήματά της. Ανακύπτουν προβλήματα κάθε μέρα, η ζωή κυλάει. Συνεπώς, δεν πρέπει να πει κανείς ότι τα προβλήματα δεν τα λύσαμε και συνεπώς δεν έχουμε πρόβλημα σήμερα. Όχι, δεν ήταν δυνατόν να λυθούν. Και αν πούμε ότι λύθηκαν μερικά, αν λύθηκαν, υπάρχουν καινούργια προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κάθε μέρα με την αέναη κίνηση της ζωής μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εσωτερικά θέματα, νομίζω ότι η απόψη μας συζήτηση εδώ είναι περισσότερο για τα εξωτερικά και λιγότερο για τα εσωτερικά. Δεν είναι η συνάρτηση σημασία. Το ένα του άλλου, κακά τα ψέματα. Είναι δεν μπορεί κανένα από την ώρα που είμαστε στην κοινότητα να μιλάμε για εξωτερικά θέματα. Τι να κάνουμε εγώ τώρα. Εγώ προσέχω τώρα τους αγρότες, Φερρυππίν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μιλούν για αναμόρφωση της ΚΑΠ και της ΓΑΤ. Προφανώς κανείς δεν πήρε τον κόπο να τους ενημερώσει. Τι σημαίνει ΓΑΤ και τι σημαίνει καπκίνη αγροτική πολιτική, δηλαδή και συμφωνία δασμών και εμπόριου. Οι άνθρωποι είναι καλής πίστης, αλλά κανείς δεν πήρε τον κόπο να τους πει τι και συμβαίνει. Και κακών προβλημάτων όμως. Πώς. Γιατί η καλή πίστη δεν φτάνει για να λύσεις το ψωμί σου. Μα, δεν είπα, αν έχεις πρόβλημα. Είπα ότι είναι καλή πίστη οι άνθρωποι, διότι κανείς δεν τους πληροφόρησε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι κανένας από την κυβέρνηση, από τον πολιτικό κόσμο στο πω γενικότερα, δεν πήρε τον κόπο να πληροφορήσει τους αγρότες τι σημαίνει κοινή αγροτική πολιτική, τι είναι η συμφωνία δασμών και εμπορίου παγκόσμια. Εσείς όταν ήσασταν υπουργός γεωργίας δεν τους ενημερώσατε. Εγώ έγραψα και βιβλίο, κυρία Κανέλη, ακριβώς για να τους ενημερώσω τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Φταίνε και ποια το διαβάσανε, είναι η αγροτική δηλαδή. Πρόκληση. Το διένυμε η κυβέρνηση. Διάβασα, βεβαίως. Το διένυμε η κυβέρνηση. Όχι, η κυβέρνηση το έκανα με δικά μου έξω, δεν με συγχωρείτε, και εγώ το διένυμα. Αυτό όμως δεν είναι κυβερνητική πολιτική με την έννοια της ενημέρωσης. Εγώ θεώρησα ότι ως υπουργός γεωργίας θα έπρεπε να πω τις απόψεις μου στους ανθρώπους που ξέρω ότι δεν γνωρίζουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά μας θέματα, βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε περήφανοι ή είμαστε ευχαριστημένοι. Το κακό είναι ότι και στα εξωτερικά δεν φαίνεται ότι πάμε καλά. Μίλησε ο κ. Κωνσταντόπουλος πριν για απομόνωση, την οποία βλέπουμε ότι υπάρχει. Καταφέραμε στον καινούργιο κόσμο. Εδώ αναγκάστηκε η κυβέρνηση να βγάλει ανακοίνωση και διαστόματος κ. Αρσένη και να διαμαρτυρηθεί για την μομφή Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών που είπαν αν δεν τα βρείτε με την Τουρκία θα υποστείτε τις συνέπειες. Ναι, δηλαδή είναι πράγματα αρκετά θέμα. Ευτελιστικά ναι. Στο εθνικό επίπεδο. Επιτρέψτε μου, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εντάξει, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά αφήστε. Μα τώρα σοβαρολογείτε. Σηκώνετε μια χώρα και θα λέει θα τα φτιάξει με τους διπλανούς, θα υποστείτε τις συνέπειες. Κυρία Κανέλη, αφήστε να πω ότι η γνώμη μου και η δική σας γνώμη είναι σεβαστή. Του καθενός είναι σεβαστή, αλλά ακούγεται η γνώμη αυτού που μιλάει. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι απομονωθήκαμε. Δεν φταίνουν πάντοτε οι άλλοι. Μπορεί να φταίμε κι εμείς. Ουδέποτε το σημειώσαμε αυτό το πράγμα. Αυτοκριτική που την κάνει το κόμμα του κ. Μαχαίρα, του κ. Γόντικα. Εμείς δεν την κάναμε ποτέ. Η Ελλάδα δεν την έκανε ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε καινούργιος... ποτέ. Ασφαλώς όχι. Λέω ότι η Ελλάδα δεν την έκανε. Έχουμε μια μικρή εξαίρεση. Διότι στο σύστημα που έχουν οι κύριοι της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος, η αυτοκριτική συμπεριλαμβάνεται. Είναι στοιχείο της ζωής μας. Δεν το αρνούμε εγώ. Δεν το αρνούμε, αλλά ατυχώς αυτή η αυτοκριτική δεν γίνεται από τα κόμματα. Έχουμε έναν καινούργιο κόσμο. Δεν τον έχουμε αντιληφθεί. Έχουμε μια κατάρρευση ενός συστήματος, σαν του έχουμε στη γειτονιά μας τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δημιουργείται ένα καινούργιο πλέγμα διεθνών σχέσεων, ένας καινούργιος κόσμος. Η Ελλάδα ατυχώς ομφαλοσκοπεί. Δηλαδή, έχουμε μια περίεργη εσωστρέφεια,
τσακωθήκαμε μεταξύ μας πάλι, έκαναμε τρεις απαλλαντές εκλογές την ώρα που συνέβαιναν κοσμοϊστορικά γεγονότα, κοσμογονικές μεταβολές. Αυτές δεν τις αντιληφθήκαμε. Κλειστήκαμε στους εαυτούς μας, τσακωθήκαμε μεταξύ μας, έκαναμε επαναλαμβάνω τρεις απαλλαντές εκλογές και δεν είδαμε τον κόσμο που δημιουργείται δίπλα μας. Κάναμε για μια στιγμή κάποια κυβέρνηση συνασπισμού, αλλά περισσότερο για να λύσουμε τα οικονομικά θέματα. Τα λέγατε αυτά και μέσα στο κόμμα σας, κύριε Παπακοσταντίνο. Πάντοτε, κύριε Κανέλη, πάντοτε, και γι' αυτό διαφώνησα, άλλωστε και διαφώνησα και ανοιχτά πλέον, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, όταν το κόμμα στο οποίο ανήκα άλλαξε το ίδιο κόμμα, την πολιτική του ίδιου κόμματος όταν ήταν κυβέρνηση. Μου επιτρέψετε μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή κινητοποίησης έτσι και στο όριο που έχουν φτάσει, μετά από 12 μέρες. Όπου ακόμα και από λάθος ή από σύμπτωση ή από προβοκάτσια ή από ανοησία ή από σκοπιμότητα ένα σπίρτο να πέσει, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο όρθιο στον τόπο, γιατί είναι τα πάθη πολύ έντονα, η απελπισία πολύ μεγάλη. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? Κύριε Κανέλη, μεταθέτε το θέμα. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μόνο η κουβέντα θα βγάλει πέρα. Ο διάλογος, τίποτα άλλο. Μα δεν ποιο διάλογος, κύριε Παπακοσταντίνου, εδώ? Ακούστε, ο διάλογος στην Ελλάδα έχει καταργηθεί ακόμα και μεταξύ των κομμάτων. Ωραία, έχει καταργηθεί ο διάλογος. Τι να κάνουμε, κύριε Κανέλη, να τσακωθούμε μεταξύ μας? Βράστε μου μια λύση. Να επανεφεύρουμε τον διάλογο. Αν υπάρχει μια άλλη λύση, βράστε την και πέστε την. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν ξέρω αν οι συνομιλητές το ξέρουν. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει άλλη διέξοδος από τον διάλογο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ένα δικαίωμα που μπορεί να ασκείται σε μια δημοκρατία ασκείται μέχρι του σημείου που δεν εμποδίζει δικαιώματα άλλων. Και τι γίνεται στη σύγκρουση δικαιωμάτων και συμφερόντων τελικά? Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει πέρα, η οποία κυβέρνηση άφησε αυτή την εξέλιξη, μάλιστα, δεν την επρόσεξε. Με όλοι επί των ζητημάτων. Η παρακόλληση κοινωνιών ενοχλεί το σύνολο του ελληνικού λαού. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τις κοινωνίες σήμερα, διεκδικώντας, εγώ σας λέω, και δικαιώματα. Έχουν το δικαίωμα αυτό? Γιατί η κυβέρνηση δεν το είδε από την αρχή αυτό το πράγμα? Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κατολογήσει κανείς σε κανέναν άλλο ευθύνη εκτός από την κυβέρνηση. Τότε, αν υπάρχουν υποκινητοί από πίσω κλπ., ας αποδειχθεί αυτό το πράγμα επιτέλους. Σε σχέση με αυτό που λέμε εμείς. Εγώ δεν συμφωνώ όμως, κοιτάξτε, δεν συμφωνώ ακόμα και με το δικό μου το κόμμα σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Εγώ είπα ότι οι αγρότες έχουν ένα σωρό δίκαια αιτήματα. Υπάρχουν και τρόποι άλλη διεκδίκησης, όχι όμως με το να ενοχλούν ή να παραμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, που είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Να σας πω κάτι. Αμέσως θα περάσουμε. Θα μου δώσετε την άνεση για τρία λεπτά να πάμε στη Λάρισα. Δεν θέλω να περιμένει η Μαρία Σπυράκη στη μέση του δρόμου. Κάνει και κρύο, είναι δυσάρεστο. Μα τα έχουμε δει, κυρία Κανέλη. Υπάρχει ένταση. Είδαμε. Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς εξελίσσονται τα πράγματα με την ώρα τους. Μαρία. Καλησπέρα, Γιάννα. Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα. Καλημέρα. Η κατάσταση εδώ είναι μάλλον οριακή. Οι κινητοποιήσεις φαίνεται πως φθήνουν. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, υπάρχουν 1000 τρακτέρ σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο στη Θεσσαλία και εισάριθμα άτομα στα εκάστοτε μπλόκο. Να σας πω μόνο ότι είχαμε μια τελευταία πληροφορία ότι κινούνται οχήματα της πυροσβεστικής προς τον Αλμυρό. Η πληροφορία όμως αυτή διαψεύστηκε από τα αρμόδια Υπουργεία. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, η κατάσταση εδώ είναι οριακή όπως είπα και πριν. Η Πανθεσσαλική Επιτροπή αποφάσισε να γιορτάσει το Κιλελέρ το Σάββατο 1 Απριλίου σε μια προσπάθεια κορύφωσης και παράλληλα εκτόνωσης της κατάστασης. Δεν έχουμε νεότερες πληροφορίες. Περιμένουν αύριο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και παράλληλα η Πανθεσσαλική Επιτροπή καλεί τον Πρωθυπουργό, εκτός από τις εξαγγελίες που θα κάνει σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, να αναλογιστεί και τον αγώνα τους. Σήμερα, πάντως, οι τέσσερις νομάρχες της Θεσσαλίας απίθυναν έκκληση προς τους αγρότες να αποχωρήσουν από την Εθνική Οδό, να λάβουν υπόψη το κακό που προξενούν στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία και χαρακτήρισαν μάλιστα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ικανοποιητικές, τουλάχιστον τις δεσμεύσεις που έφερε εδώ στη Λάρισα ο Υφυπουργός Γεωργίας, ο κ. Φλόρος Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια και δεν έχει κάτι νεότερο, εκτός αν κάποιος από τους κυρίους θέλει κάτι να τη ρωτήσει απευθείας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γόντι, καυθύνη. Τι λέτε? Επειδή φθήνη? Εγώ ήμουν ο τελευταίος που μίλησα, να παρακλήσω μονάχα για μισό λεπτό. Ναι. Ας μην είμαστε Κασάνδρες. Λίγο Κασάνδρα φανήκατε, κυρία Κανέλη. Εγώ καθάλληλο. Μα πώς. Θα γίνουμε 1000 κουβάρια, θα τσακωθούμε. Όχι, δα. Γιατί να το βλέπουμε έτσι τα πράγματα? Ξέρετε, έτσι ξεσηκώνουμε και τον κόσμο. Και αυτή είναι η αντίρρησή μου. Γιατί να ξεσηκώνουμε τον κόσμο? Εάν πούμε ότι ακούει κανείς, δεν μιλώ για εσάς τώρα, αλλά όλα τα κανάλια τα τηλεοπτικά, νομίζει ότι βρισκόμαστε επί ποδός πολέμου και όπου να είναι θα αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε. Δεν το βλέπω έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Γόντι, καυθύνη ή δε φθήνη? Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από τηλεθεατές που λένε ότι
θέλουν να μετακινηθούν, ανοίγει ο καιρός, θέλουν να πάνε στους τόπους τους και σχεδόν φοβούνται. Κύριε Παπακοσταντίνου, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε την αλήθεια. Τώρα, αν η αλήθεια αυτή προβληματίζει τον κόσμο, ακόμα και τον οδηγεί στο να διεκδικεί στα δικαιώματά του, δεν μπορεί να, αυτό να σταθεί σαν κριτήριο για να μην πούμε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια, θα σας πω, κύριε Γόντια. Ποια είναι η αλήθεια. Ας ξεκινήσουμε από την τοποθέτηση ότι δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος, ο αγρότης. Δεν θα συμφωνήσω καθόλου σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πριν λίγα χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλοι όσοι συμφώνησαν με την ευρωπαϊκή πολιτική έταξαν στους αγρότες πολλά πράγματα. Θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά των 360 εκατομμυρίων. Ότι εκεί το μέλλον της αγροτικής οικονομίας είναι λαμπρό, γενικότερα του τόπου μας. Ακόμα και πρόσφατα, όταν η ΕΟΚ εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι τυμπανοκρουσίες ήταν στο ζενίθ από όλα τα κόμματα. Και έρχονται τώρα οι αγρότες και βλέπουν πια με την πείρα τους, παρασύρθηκε πολλοί κόσμος τότε. Και πίστεψε σε αυτή την προοπτική και έρχεται με την πείρα του σήμερα να διαπιστώσει ότι όχι μόνο δεν βλέπει τέτοια αισιόδοξη προοπτική, αλλά πια δεν μπορεί να παράγει. Όχι απλώς δεν μπορεί να ζήσει, αλλά αρχίζει πια να βλέπει ότι δεν έχει μέλλον η αγροτική οικονομία αν δεν πάρθουν μέτρα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, και ακριβώς αυτός ο λόγος είναι που τους οδηγεί σε τέτοιες δυναμικές κινητοποίησεις. Και να είστε βέβαιοι. Θα κάνω μια υπόθεση. Πέστε ότι τελειώνουν το Σάββατο ή την Κυριακή ή την Δευτέρα ή την Τρίτη ή την Τετάρτη. Ναι. Με μαθηματική ακρίβεια οι αγώνες αυτοί θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση και όχι μόνο από τους αγρότες, αλλά και από τους επαγγελματίες και βιοτέχνες και από τους εργάτες. Το είδαμε ήδη. Κλείσανε μαγαζιά, ήταν πολύ αποτελεσματικό. Με μεγαλύτερο δυναμισμό αν δεν δοθούν απαντήσεις στα αιτήματά τους. Και δέστε τώρα. Ναι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία δεν απαντούν. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Όχι να δώσει απαντήσεις σε σοβαρά προβλήματα που ασφαλώς απαιτούν χρόνο να αντιμετωπιστούν. Αλλά σε ορισμένα απλά ζητήματα που δεν λύνουν το πρόβλημα των αγροτών, αλλά απλώς ανακουφίζουν κάπως. Δηλαδή να μειώσει το πετρέλαιο. Το μείωσε, το ανακοίνωσε. Δεν ανακοίνωσε τίποτε. Τίποτε. Καμία δέσμευση. Μα γι' αυτό ζητάνε οι αγρότες. Να δεσμευτεί συγκεκριμένα τι μείωση θα κάνει και από πότε θα αρχίσει. Μάλιστα. Τεχνάσματα όλα τα υπόλοιπα. Αυτά ζητάνε. Ζητάνε να δεσμευτούν σε ορισμένα πράγματα που κάπως ανακουφίζουν. Η κυβέρνηση είπε από τον Σεπτέμβρη. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Δεν είπε ούτε από τον Σεπτέμβρη. Ναι, καλά. Συζήτηση κάνουμε. Να είπε από τον Σεπτέμβρη. Αλλά δεν λέει συγκεκριμένα σε τι. Γιατί δεν το λέει αυτό. Γιατί δεν λέει πόσο θα μειωθεί το πετρέλαιο. Γιατί δεν κάθεται να συζητήσει αυτό το θέμα συγκεκριμένα και να πει εφόσον έχει τέτοια πρόθεση να τελειώνει. Υπάρχει ένα θέμα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει Νίκο, να τελειώσω. Αυτό σαν παράδειγμα. Ναι. Σαν παράδειγμα, για να πω ότι η αντιδράση των εργαζομένων. Αγροτών, προκειμένου. Όχι, των αγροτών, αλλά και των άλλων στρωμάτων. Δεν είναι. Όχι, να πω μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Παπακοσταντίνου. Εδώ θα γίνω συνήγορος. Δεν είναι μόνο οι αγρότες. Κακά τα ψέματα. Έκλεισαν τα καταστήματα στην. Δηλαδή, κλείσανε παντού. Για τους αγρότες αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το λέω. Ναι. Οι αγρότες λοιπόν, είναι το ενδεχόμενο των ΜΑΤΑ, αλλά οι υπόλοιποι συνταξιούχοι. Και αντί η κυβέρνηση να δεσμευτεί ορισμένα πράγματα συγκεκριμένα, σηκωφαντεί τους αγώνες, σηκωφαντεί τους εργαζόμενους, τσιφλικάδες ονομάζει. Ναι, σηκωφαντεί εδώ τσιφλικάδες. Υποκινούμενους τους λέει, μειοψηφία τους λέει. Δηλαδή. Τόσα έχουν ακούσει. Και τώρα ακούμε ότι ετοιμάζονται και αυταρχικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Κάτι θέλατε να πείτε να προσθέσετε, ζωντανεύει η συζήτηση. Θέλω να... Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ. Αν η κυβέρνηση ήθελε, θα μπορούσε να δώσει λύση. Φέρνει την ευθύνη η κυβέρνηση, την πρώτη ευθύνη. Για αυτή την εξέλιξη. Έτσι όπως τίθεται το ζήτημα, αν ανατραπεί η κυβέρνηση αύριο το πρωί με κάποιο τρόπο μαγικό, όχι με κάποιο τρόπο αριθμητικό, γιατί μαθηματικά δεν γίνεται. Αν ανατραπεί η κυβέρνηση, θα ησυχάσουμε, θα ηρεμήσουμε, θα πάψουμε να έχουμε προβλήματα. Το μοναδικό μας πρόβλημα είναι μόνο η κυβέρνηση, το γενικεύω δηλαδή. Θα αποκτήσουμε ειρήνη, ειλικρινά το λέω δηλαδή. Ή θα διακυβεύεται λιγότερο ειρήνη. Εγώ γενικεύω τη συζήτηση γιατί μπαίνουμε και σε άλλα χωράφια. Να σας πω, εάν η κυβέρνηση ανατραπεί κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων, θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Και εμείς αυτή την λύση δεν την αποκλείουμε.
Γενικότερα. Όχι μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρητικός. Δεν είναι μόνο θεωρητικός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βρουν δικαίωση και λύση τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα το λαό μας και άλλος δρόμος να μπει ένα φρένο σε αυτόν τον κατήφορο της παρακμής που οδηγείται ο τόπος έξω από τον αγώνα των εργαζομένων. Μπορεί να έχει υπερβολές, μπορεί να έχει μέσα σε αυτόν τον αγώνα και διάφορα που μπορεί να κριτικάρει κανένας, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ενωμένη πάλη των εργαζομένων. Και από την άποψη αυτή, το θετικό στοιχείο στις πολιτικές εξελίξεις, το υγιές φαινόμενο είναι αυτό ακριβώς. Θα συμφωνήσω για την υγεία του φαινομένου, αλλά είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη πέρα από τους Ενωμένους Εργάτες. Η Ενωμένη Πάλη των Εργαζομένων οδήγησε στον Ανατολικό Συστατισμό και είδαμε τα αποτελέσματα. Κύριε Παπακοσταντίνου, η ιστορία είναι αδύνατο να ξαναγραφεί, μόνο να ξαναγραφεί. Θα παρακαλέσω, δεν μην κάνουμε πολιτική κομματική εδώ μέσα. Αν μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, ανεξάρτητα. Εσείς όχι, αλλά. Δεν κατάλαβα από τι εννοείται να μιλάμε ελεύθερα. Βέβαια ελεύθερα μιλάμε. Ο καθένας ανάλογα με τις θέσεις που έχει. Θα πει κάτι ο κύριος Κωνσταντόπουλος και δεν τον αφήνουμε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είναι η ουσία της σημερινής καταστάσεως, της σημερινής πραγματικότητας. Οι αγρότες, για τους οποίους κατά καιρούς διάφοροι έχουν βγει και λένε ότι είναι οι τροφοδότες της Ελλάδας, έχουν φτάσει στο όριο της απόγνωσης. Γιατί? Γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ μια γεωργική πολιτική, μια αγροτική πολιτική γεωργικών μεταρρυθμίσεων, μάλιστα, που θα ανακουφίζει και θα στηρίζει εισοδήματα, καλλιέργειες και προϊόντα από δυσμενείς συνέπειες που έρχονται από τον διεθνή ανταγωνισμό. Τα προβλήματα οι αγρότες δεν τα αντιμετώπισαν μετά την ΚΑΠ και την ΚΑΤ, τα είχαν και πριν. Μετά την ΚΑΠ και την ΚΑΤ έγιναν δυσμενέστερα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουν μια ευθύνη, διότι δεν προσήλθαν με οργανωμένες με οργανωμένες προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Να βάλω κάτι σε μία παράμετρο, επειδή είναι 31 του μηνός. 1η Απριλίου αρχίζει επισήμως, δηλαδή το Σάββατο, μαζί με το γιορτασμό του Κιλελέρ που μετατίθεται στη Λάρισα κατά μίαν ημέρα, αρχίζει επισήμως η τουριστική περίοδος. Συστηματικά. Η τουριστική περίοδος. Συστηματικά. Γίνονται όλα τα οι κρατήσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα για το καλοκαίρι. Συστηματικά το CNN προβάλλει εικόνες από τις κινητοποιήσεις όπως και το σύνολο των ευρωπαϊκών καναλιών. Ήδη μιλάμε για 30% ακυρώσεις. Ήδη κλεισμένων πραγμάτων που θα έρθουν καπάκι στα υπαρκτά οικονομικά προβλήματα, καπάκι σε μια εξέγερση, σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι κατεξοχήν τουριστικές, από την Κέρκυρα ως τη Ρόδο, και το καλοκαίρι μπορεί να πάρει διαστάσεις εφιαλτικές. Δεν μιλάω ως Κασάνδρα, εγώ είμαι απλώς συλλέκτης και θα έλεγα πολυσυλλέκτης αντίδρασης πληροφοριών κόσμου. Τα Βαλκάνια δεν ηρέμησαν, για να αναρωτηθώ τι νόημα έχει ένα συνέδριο για την ειρήνη σήμερα, κύριε Μαχαιρά, έτσι ακούγεται λίγο αιρετικό έτσι όπως το λέω, αλλά τι νόημα έχει. Να σας βάλω στη συζήτηση και να γενικευτεί, μιλάτε και μεταξύ σας, έχετε διαφορετικές απόψεις. Ναι. Για ποιο κόσμο μιλάμε δηλαδή, να κάνεις τουρισμό πού και γιατί? Θα σας πω και γι' αυτό. Πρώτα πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα, ούτε ανήκα σε κανένα κόμμα. Έκανε λάθος ο φίλος μου ο κύριος Παπακοσταντίνου. Με ενέταξε κάπου. Δεν βιάζει εγώ. Αλλά είναι γνωστό ότι εγώ είχα πολύ παλαιότερα από αυτόν διαλέξει την ανεξαρτησία. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα σε κάτι με το οποίο αρχίσατε απόψε τη συζήτηση. Ότι δηλαδή ζούμε κάτω από μια νέα διεθνή τάξη κτλ. Εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω νέα τάξη πάντως. Και τάξη γενικώς. Ανατριχιάζω καθολικός. Πρόκειται περί ανατριχιαστικής τάξεως. Όπως ξέρετε, διακηρύχθηκε ότι μετά τον πόλεμο του κόλπου δεν θα τολμάει κανείς να εισβάλλει σε άλλη χώρα. Θα τηρείται το διεθνές δίκαιο. Θα ζήσουμε από εδώ και πέρα ήσυχα και ωραία κτλ. Η Κύπρος μισή είναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα περίπου 20-30 τοπικούς πολέμους, εκ των οποίων 5-6 στην Ευρώπη. Να έχουμε τον πόλεμο δίπλα στο σπίτι μας στη Βοσνία και να υπάρχει κίνδυνος επεκτάσεως. Να έχουμε την Κύπρο 21 χρόνια διαμελισμένη. Να γίνεται αυτή η γενοκτονία στην Τουρκία με τις ευλογίες της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και του ΟΗΕ. Έχω κατά έναν τρόπο ανατριχιάσει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Μπούτος Γκάλι, δεν είπε ότι τι κάνετε εκεί, σταματήστε, είπε να δείξει.